Ευρίσκοντας άλλωστε υπόθηκαν πράγματα που συμφωνώ. Να πω λοιπόν το εξής, ότι η πρότασή μας είναι πρόταση για να θάψουμε τη λιτότητα. Είναι ένα βήμα, γιατί έχουμε την ανάλυση και την εκτίμηση ότι το χρέος δεν είναι γενικά χρέος, δεν είναι γενικά μεγάλο. Η Ιαπωνία έχει 210% του ΑΕΠ και δεν έχει πρόβλημα εξυπηρέτησης. Είναι χρέος σε συγκεκριμένες οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις. Έχει μια αρχιτεκτονική, είναι η αρχιτεκτονική των αγορών. Την αρχιτεκτονική των αγορών την έχει οικοδομήσει η ΟΝΕ, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης. Η Ευρωζώνη έφτιαξε έτσι, ώστε η κυβερνησιμότητα, το πώς κυβερνώνται τα κράτη, να είναι ένα μείγμα πολιτικών αποφάσεων που φαίνονται έτοιμες για διγυμνού οφθαλμού, ότι είναι πολιτικές αποφάσεις, και ενός πλαισίου που καθορίζουν οι αγορές, δηλαδή ο διεθνοποιημένος, ο παγκοσμιοποιημένος χρηματοπιστωτικός τομέας, ο οποίος έχει σε αυτό το παιχνίδι και την προτεραιότητα. Τι κάνουμε λοιπόν, κάτι πάρα πολύ απλό. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι δανειστής τελευταίας καταφυγής, δεν δανείζει τα κράτη, επομένως τα κράτη μπορούν να χρεοκοπήσουν. Αυτό μπορεί να γίνει και δεν έχει σχέση με αυτό καθ' αυτό το γεγονός ότι περισσότερα κράτη έχουν το ίδιο νόμισμα. Αυτό είχε γίνει νομίζω και στη Νέα Ζηλανδία. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης, είναι θέμα πολιτικής. Όταν η τράπεζα της Νέας Ζηλανδίας δεν μπορεί να δανείσει το νεοζηλανδικό δημόσιο, είναι έκθετο στις αγορές, όλες οι πολιτικές θα είναι πολιτικές υπό την ηγεμονία των αγορών και επομένως πηγαίνουμε στο ακραίο νεοφιλελεύθερο μοντέλο. Υπάρχουν ελλείμματα, υπάρχουν χαμηλοί ρυθμοί μεγέθυνση σε σχέση με τα επιτόκια. Τα επιτόκια μπορεί να είναι 2,7. Το 2,7 είναι μεγάλο ή μικρό επιτόκιο. Μεγάλο ή μικρό επιτόκιο. Όταν η χώρα εδώ, η Ελλάδα, είχε 4,5% ρυθμό μεγέθυνση, ήταν μικρό επιτόκιο. Τώρα που έχει 0 ή 0,7 είναι πάρα πολύ μεγάλο επιτόκιο. Λοιπόν, δεν υπάρχει κεντρική παιδική τράπεζα να δανείζει. Αυτό είναι το πρόβλημα, είναι θέμα αρχιτεκτονικής. Πρέπει λοιπόν να χτυπήσουμε τη λιτότητα. Να σταματήσουμε πρώτα απ' όλα την παγίδα του χρέους. Αλλά τι άλλο πρέπει να κάνουμε, να μην το λέμε απλώς, αλλά να ξέρουμε να το υποστηρίζουμε και τεχνικά. Να δείχνουμε ότι γίνεται και ότι μπορεί να γίνει ακόμα και στις παρούσες συνθήκες. Ποιο είναι το ζήτημα? Θα διαχειριστούμε εμείς την κρίση του καπιταλισμού? Είναι μια μεγάλη φιλοσοφική συζήτηση, αν θέλετε. Εγώ λέω όχι, διότι ξεκινάς από το επίδικο κάποιες στιγμής. Το επίδικο κάποια στιγμή σε μια χώρα ήταν να σταματήσει ο πόλεμος. Να σταματήσει ο πόλεμος. Από το να σταματήσει ο πόλεμος ήρθε το σύνθημα «Όλη η ουσία στα Σοβιέτ», που θα σταματούσαν τον πόλεμο, ήταν τα μόνα, αλλά το επίδικο ήταν να σταματήσει ο πόλεμος. Σήμερα στην Ευρώπη είναι να σταματήσει η λιτότητα και να ξαναοικοδομηθεί η δημοκρατία, τα δικαιώματα των εργαζομένων, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και το κοινωνικό κράτος. Τουλάχιστον εμείς έτσι πιστεύουμε. Ξεκινάμε λοιπόν από εδώ να θάψουμε τη λιτότητα. Αυτό μπορεί να πάει πιο μακριά σαν το παράδειγμα το άλλο που σας είπα με τον πόλεμο. Θα μπορούσε. Εξαρτάται και από εμάς και από άλλους και από τις συνθήκες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό βλέπουμε ως επίδικο, αυτή είναι η πρότασή μας. Σε αυτή την κατεύθυνση οικοδομήθηκε. Αυτή η πρόταση προϋποθέτει, όπως πάρα πολύ σωστά είπε ο Παύλο, κυβερνήσεις μεταξύ άλλων με διαφορετική πολιτική. Διότι πλέον οι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις δεν ακούνε τίποτα, δεν μπορεί να γίνει μια μεγάλη διαδήλωση και να αποσυρθεί ένας νόμος για το ασφαλιστικό, όπως συνέβη το 2001, αν θυμάμαι καλά, επί Υπουργού Υγείας Γιαννίτση. Δεν γίνονται αυτά πια. Θέλουμε άλλη κυβέρνηση για να έχουμε άλλη πολιτική. Επομένως, πράγματι θέλουμε πολλά πράγματα, πρώτα απ' όλα άλλη κυβέρνηση, αλλά θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο, στους ψηφοφόρους, στο λαό της χώρας αυτής, αλλά και των άλλων χωρών όλης της Ευρώπης, ότι γίνεται. Γίνεται και τεχνικά. Δεν είναι φυσικός νόμος ότι ότι αυτό δεν γίνεται. Και έρχεται τώρα το άλλο επιχείρημα, ότι νομικώς απαγορεύεται. Διότι υπάρχει κάποια νομική ρήτρα που λέει ότι αυτό απαγορεύεται και πρέπει να γίνει.
να γυρίσουν τα λεφτά πίσω κλπ. Εντάξει, αστυνομικό σα απαγορεύεται, εμεί θα το κάνουμε. Άλλωστε και οι ίδιοι παραβιάζουν τα νομικά του. Λέγανε no bailout clause, δεν υπάρχει. Απαγορεύεται η διάσωση οποιοδήποτε κράτους και όταν ήρθε το χρεοστάσιο της Ελλάδας δεν τράπηκε η διάσωση όχι μόνο οποιοδήποτε αλλά πολλών κρατών. Βέβαια, επειδή είχαν το πάλι χέρι υπό την προϋπόθεση των μνημονίων, της λιτότητας κλπ. Αλλά το νόμπεριλάου κλώτς καταρρίφθηκε. Επομένως, μια που ο φίλος και σύντροφος ο Juan Domingo Sánchez Estó μας θύμισε και τους κλασικούς του μαρξισμού και πρώτα απ' όλα τον Μάρξ και το κεφάλαιο. Επιτρέψτε μου να θυμηθώ κι εγώ μία συνοπτική ρίση ενός άλλου κλασικού του μαρξισμού που έλεγε ο υπεριαλισμός και ο καπιταλισμός, θα προσέσω εγώ, είναι μία χάρτινη τίγρη. Είναι μία χάρτινη τίγρη. Μόνο υπό προϋποθέσεις. Η συμβολή σήμερα δεν είναι, είναι μια παλιά σκηνή που μας ξεσκίζει τα σηκώτια. Αλλά μπορεί να γίνει μια χάρτινη τίγρη. Εδώ θέλουμε να συμβάλλουμε και εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος. Ο κίνδυνος είναι να πειράξουμε τις τεχνικές λεπτομέρειες και θα γίνει κάτι άλλο. Πάρα πολλά πράγματα μοιάζουν με άλλα. Αυτό προσπαθήσαμε επίσης να δείξουμε. Πάρα πολλά πράγματα μοιάζουν με άλλα, διότι ξεκινάνε, για παράδειγμα, η πρόταση Πάντρε ξεκίνησε και έχουμε αντλήσει από αυτήν ένα τεχνικό στοιχείο, την ισχύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αλλά είναι εντελώς άλλο σχέδιο. Τα ομόλογα ρήτρα ανάπτυξης είναι εντελώς άλλο σχέδιο. Είναι καθαρός νεοφιλελευθερισμός. Είναι μέσα στο αυτό, έτσι όπως έχουν διατυπωθεί τουλάχιστον μέχρι τώρα. Πάρα πολύ ωραία είπε ο κ. Ποταμιάνος ότι αυτό με τη μείωση των επιτοκίων και με την επιμήκυνση είναι επίσης ένα άλλο σχέδιο. Έτσι, επομένως, στις λεπτομέρειες όπως και στα συμβόλαια, κρύβεται ο Σατανάς και τα λοιπά, όπως τα λένε. Τώρα, η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι. Η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ είναι διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους και ρήτρα ανάπτυξης και συγχρόνως είναι ευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέος. Κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον από το οικονομικό επιτελείο, δεν θεωρούσε ποτέ ότι η ευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέος σημαίνει ότι θα καλέσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όλες τις κυβερνήσεις και θα τους πει για την Ελλάδα πρέπει να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του χρέους και το υπόλοιπο να πληρώνεται με ρήτρα ανάπτυξη. Αυτό θα το πούμε στη διαπραγμάτευση για την Ελλάδα. Το θέμα της ευρωπαϊκής λύσης για το χρέος είναι άλλο κεφάλαιο. Εμείς αυτό το αναπτύχε πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να συμβάλλουμε όπως συμβάλλουν διάφοροι που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ ή δεν είναι ή θα θέλανε να είναι. Συμβάλλουν πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Θα έπρεπε να συμβάλλουν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την κατεύθυνση, το δεύτερο επίπεδο που είναι η συνολική ευρωπαϊκή λύση. Βεβαίως όταν αναπτύσσεις ένα μοντέλο, αφήνεις και την Ελλάδα μέσα, βάζεις όλες τις χώρες σε προσόρους. Επομένως, ποιο είναι εδώ πέρα το ζήτημα, είναι το εξής, ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα στοιχείο, λέει και ρήτρα ανάπτυξης. Τι σημαίνει ρήτρα ανάπτυξης? Δεν σημαίνει ότι όταν έχουμε ανάπτυξη θα πληρώνουμε πιο πολλά και όταν δεν έχουμε ανάπτυξη θα πληρώνουμε πιο λίγα. Σημαίνει κιόλας ότι θα έχουμε μορατόριο πληρωμών όταν έχουμε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, όταν δηλαδή τα εφικτά επιτόκια είναι κάτω από τους ρυθμούς ανάπτυξης, όταν έχουμε ύφεση, θα έχουμε μορατόριο πληρωμών. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, μορατόριο πληρωμών. Λοιπόν, το μορατόριο πληρωμών το πήραμε για όλη την Ευρώπη. Είδαμε ότι στην πενταετία 2016-2020 για την Ισπανία είναι το 55% του χρέους και είπαμε ότι αυτό το 55% θα ισχύσει για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή θα κάνει swap η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για λόγους ισότητας δικαίου, κοινών κανόνων κτλ. Όσο είναι το ποσοστό της Ισπανίας. Το moratorium λοιπόν αυτό είναι και στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την Ελλάδα, αλλά είναι έτσι που ήρθαν τα πράγματα και με έτσι που είναι η κατανομή των πληρωμών του χρέους για την Ιταλία, το Βέλγιο, την Λιθουανία νομίζω,
και τη Σλοβενία, αλλά και την Ισπανία που είναι η χώρα με τις περισσότερες πληρωμές σε αυτό το διάστημα, μας βολεύει πάρα πολύ καλά και συνδέεται με τη ρήτρα ανάπτυξης. Επομένως, όπως είναι η κλασική φυσική τμήμα της θεωρίας της σχετικότητας, έτσι και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κρατήσει την αυτονομία της, αλλά συγχρόνως να γίνει αντιληπτή και ως τμήμα αυτής της γενικής ευρωπαϊκής πρότασης. Είναι τεράστιο το θέμα που έβαλε ο Χέλμουντ, είναι ουσιαστικό θέμα, είναι το θέμα τι θέλουμε την χρηματοπιστωτική σφαίρα. Μέχρι να καταρρεύσει ο καπιταλισμός, δηλαδή να μην υπάρχει εμπόρευμα, χρήμα και κράτος. Τι θέλουμε την χρηματοπιστωτική σφαίρα, πώς πρέπει να αρχίσουμε. Τι θέλουμε υποδημοκρατικό έλεγχο. Τι θέλουμε να παίρνει αποφάσεις που είναι προς το συμφέρον των πολλών. Όταν λέμε οι τράπεζες υπό δημόσιο έλεγχο, οι εμπορικές τράπεζες εδώ, δεν εννοούμε ότι θα βάλουμε κομματικά μέλη στις διοικήσεις και τα φύγει, ας πούμε, ο σημερινός διοικητής της Εθνικής, ο κύριος Τουρκολιάς. Εννοούμε ότι θα αλλάξουν πολιτικές, θα γίνουν ουσιαστικά πράγματα. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να αρχίσει να γίνεται είναι η διαφάνεια και άλλα κριτήρια στη διανοιοδότηση. Δεν θέλουμε, αφού θα υπάρχει διανοιοδότηση έτσι κι αλλιώς, να μπαίνουν κριτήρια οικολογικά απασχόλησης που δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης, πράσινα κριτήρια απασχόλησης, κριτήρια αναπτυξιακά κριτήρια, κριτήρια αν θέλετε κοινωνικά με την έννοια της χρηματοδότησης συνεταιρισμών. Αυτό. Τι σημαίνει όλο αυτό το πράγμα το τεχνικό, σημαίνει δημοκρατικός έλεγχος, λαϊκός έλεγχος αν θέλετε και πάνω στην χρηματοπιστωτική σφαίρα. Όλες οι χώρες της Ευρωζώνης έχουμε ένα κοινό χρηματοπιστωτικό θεσμό. Αυτός είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρέπει να γύρουμε το θέμα. Θα μας πει ο Δράκη όχι, όχι, δεν θα μας πει, ναι. Όχι θα μας πει, βεβαίως θα μας πει. Είναι από την άλλη μεριά, άλλωστε το τονίσαμε. Όμως η πρόταση αυτή τι κάνει, δείχνει το εφικτό, δείχνει από τεχνική άποψη και δείχνει και το πολιτικό. Δηλαδή ότι ο Ντράγκη λέει όχι για πολιτικούς λόγους, όχι επειδή είναι μια παραδοξολογία αυτό που προτείνουμε ότι δεν γίνεται κτλ. Επομένως αυτό το λέμε σε καλό προς τους πολίτες, σε δημοκρατικούς πολίτες, στην αριστερά, ενδεχομένως να υπάρχουν καλύτερες προτάσεις από τις δικές μας, αλλά πάντα το και να τις συζητήσουμε και να τις διευρύνουμε, να την αλλάξουμε, να κάνουμε ό,τι να είναι, εμείς ένα διάλογο όπως ξεκινάμε. Το βασικό όμως είναι να ξέρουμε ότι ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για να σταματήσει η λιτότητα, να έχουμε διαφορετικές πολιτικές. Το είπαμε με ένα τεχνικό όρο, να μπορεί μια αριστερή κυβέρνηση να έχει να κερδίσει δημοσιονομικό χώρο έξω από τις αγορές. Και μάλιστα ο Στήρος Λαμαξιώρας έφερε ένα παράδειγμα από την ίδια τη Γερμανία. Αν η Γερμανία μπει σε αυτό το πρόγραμμα, εφόσον θα μπουν όλες οι χώρες της Ευρωζώνης, κερδίζει πόσα δις στην πενταετία 550 δις ευρώ κερδίζει ως δημοσιονομικό χώρο η Γερμανία, μια γερμανική κυβέρνηση, να τα κάνει επενδύσεις, κοινωνική πολιτική, ό,τι θέλει να κάνει. Έτσι είναι πολύ σημαντικό ότι δεν αποφασίζουν οι αγορές, δεν μπαίνουμε στην λογική της λιτότητας. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Αν απαιτούνται αποφάσεις κοινοβουλίων, όχι, δεν απαιτούνται. Είναι αυτό μέσα στο πλαίσιο, ούτε μεταβιβάσεις μεταξύ των χωρών γίνονται. Αν το χρέος περιέχει στοιχεία τα οποία είναι στοιχεία παράνομα, ας πούμε, ή επαχθή, βεβαίως και περιέχει και πρέπει να τα δούμε, αλλά εδώ μιλάμε για κούρεμα 15% των 320 δισεκατομμυρίων, έτσι, ουσιαστικά. Περί αυτού πρόκειται και όχι, ξέρω εγώ, για τα 100 εκατομμύρια του Τσοχατζόπουλου ή τα 52 του κάποιου άλλου για τα υποβρύχια κτλ. Πέρα από ότι είναι μια διαδικασία νομική χρονοβόρα και μας πάει αλλού, την οποία βεβαίως πρέπει να κάνουμε και συγχρονώ μαζί σας. Άρα, ναι, δεν ξέρω αν άκουσα πολλά πράγματα έξω. Έχουμε εδώ το moral hazard, είναι αυτό και το τελευταίο που θα πω. Το moral hazard είναι και
την ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Είναι δύο σημαντικές ερωτήσεις. Ας πω πρώτα την ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Δεν αναφερόμασταν σε ιδιαιτερότητες γενικώς, που κάθε χώρα είναι ξεχωριστή από την άλλη παρά τις ομοιότητες, αλλά την ιδιαιτερότητα ως προς το χρέος. Επειδή το μεγαλύτερο, το συντηρητικό μέρος του χρέους είναι στο λεγόμενο επίσημο τομέα, το ελληνικό χρέος μπορεί να κουρευτεί και άμεσα ως ονομαστική αξία με μικρό κόστος των ευρωπαϊκών λαών. Διότι στα 9,3 τρισεκατομμύρια που είναι το συνολικό δημόσιο χρέος της Ευρωζώνης, τα 320 δισεκατομμύρια είναι 3% όπως το είναι. Και αν κοπεί το μισό θα είναι 1,5, αυτό είναι ένα κόστος μικρό που θα μπορούσαν να το αναλάβουν και δεν θα έπρεπε ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και ιδιώτες, γιατί είναι στα κράτη, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κλπ. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα. Η Ισπανία δεν έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, είναι οι τράπεζες, είναι τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι τράπεζες καλές, κακές είναι, αλλά είναι μια επιχείρηση που χρηματοδοτεί και εν πάση περιπτώσει τι θα γίνει, θα καταρρεύσει. Αν είναι να μην καταρρεύσει, μπαίνουμε στη λογική που θα έχει άλλες επιπτώσεις, καταθέσεις σε χίλια δύο πράγματα. Στη φάση που βρισκόμαστε, μπαίνουμε στη λογική της ανακεφαλαιοποίησης. Η ανακεφαλαιοποίηση, όπως το είδαμε και με το ελληνικό ESI, ανακυκλώνει το πρόβλημα. Διατηρεί το πρόβλημα με μικρά φραχτιά συντόματα. Αυτή είναι λοιπόν η ιδιαιτερότητα. Όσο για το moral hazard, τον ηθικό κίνδυνο, το ηθικό κόστος, βεβαίως είναι μία εύβοχη λέξη που δεν κρύβει παρά την πολιτική τους. Δεν θα υποχωρήσουμε από τον νεοφιλελευθερισμό, δεν θα υποχωρήσουμε από την προοδοκαθεδρία των χρηματαγορών. Αυτό πάμε να το ανατρέψουμε, να βάλουμε το μυαλό. Θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε. Δεν είναι το εξής. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η κατάσταση η οποία δημορφώνεται πολλές φορές είναι το θέμα των νομικών εμποδίων. Είναι πρώτον ότι συνεχώς υπάρχουν έκτακτες καταστάσεις οι οποίες δημιουργούνται, οι οποίες είναι πάντα σε σύγκρουση με το ήδη υπάρχουν θεσμικό υπόβαθρο. Άρα αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται είναι ότι διαμορφώνεται ένα κέντρο τα μέτρα παραδείγματος χάρη από την Πεντράκη, το οποίο διαμεριδόταν πέρα από τα όρια του ήδη υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, άρα δίνεται η δυνατότητα για παρέμβαση. Δίνεται η δυνατότητα για το ειδικά στο 2015 και συσσωρευμένα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Γαλλία, στην Ιταλία, αλλά και που έχουν και από άλλες χώρες, ακόμα και από την ίδια την Ευρωπαϊκή. Δίνεται η δυνατότητα αυτή τη στιγμή για διεμβολισμό της κυρίαρχης συζήτησης από την αριστερά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με βάση του άξονε που δημοσιεύονται, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό για την οικονομική ζήτηση. Δεύτερον, θα πρέπει να είναι 18 ή 28 οι χώρες, όπως κατάλαβα και να δοκιμάσω στην παρέμβαση. Νομίζω ότι η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ως τράπεζα της Ευρωζώνης, εν τω μεταξύ, δημιουργεί διάφορες ευκολίες διαχείρισης, αλλά νομίζω ότι οπωσδήποτε προσεγγίζει. Και αυτό είναι το τρίτο σημείο που θέλω να πω. Αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να σκεφτούμε αν θα είναι το βλέπω στον χρόνο. Το τρίτο σημείο έχει να κάνει με το εξής. Δεν θα πρέπει αυτή τη στιγμή οι φιλελεύθερες δυνάμεις στην Ευρώπη, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα είναι φιλελεύθερο. Όλο το προηγούμενο διάστημα στηρίζονται σε μια θεωρητική παράδοση του φιλελευθερισμού μέχρι το 2008. Από το 2009 και μετά αποφασίστηκε αυτή η στρατηγική διαχείριση τη κρίση, αυτή η ευρωπαϊκή στρατηγική διαχείριση, έχουν στραφεί στον μερκαντιλισμό. Θεωρητικότατα. Δηλαδή αντιλαμβάνονται, όπως οι μερκαντιλιστές του 17ου αιώνα, το ζήτημα στην Ευρώπη, να αντιθέσει το ότι λέγαμε μετά το 2008, σαν ένα πράγμα σύγκρουση κρατών μελών, σαν ένα ζήτημα την οικονομία την αντιλαμβάνονται, σαν ένα ανταγωνισμό υπολογιστών ισοζυγία. Λε και σημαντικότερη μεταβλητή, η οποία υπάρχει στην οικονομία, είναι οι εξαγωγές και οι εισαγωγές. Πράγμα που εξαιρέσει πραγματολογικά. Για οποιαδήποτε χώρα τη Ευρώπη, ακόμα και η Γερμανία, είναι σημαντικότερη είναι η εσωτερική ζήτηση. Αυτό είναι το πράγμα το επαιτίο με το ζήτημα τη παραγωγικότητα. Δηλαδή το εξή ζήτημα. Και πώ θα λυθεί το ζήτημα των διαφορών παραγωγικότητα, μεγάλη συζήτηση. Ένα στοιχείο. Μέχρι το 2008, όταν κυριαρχούσε ο μετακλεισμό, υπήρχε σύγκριση τη παραγωγικότητα.
Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή τη διαρκή, ο μετακλεισμό και αντί να συζητάμε για εμπορικά ισοζύγια, για ανταγωνιστικότητα, για κακού Γερμανού, κακού Γάλλου, κακού Έλληνε, τεμπέληδε Έλληνε, τεμπέληδε Ισπανού κτλ., η παρολογικότητα αποκλείει. Πολύ πολύ παρολογικότητα, πολύ δείχνε. Το πρόβλημα του εμπορικού ισοζυγίου, το πρόβλημα του εμπορικού ισοζυγίου τη Γερμανία είναι χρέο τη Ελλάδα, είναι και χρέο των Γερμανών επίση. Είναι αφαίρεση, είναι ανεργία, κινητική ανεργία στη Γερμανία. Είναι αφαίρεση επενδύσεων από τη Γερμανία. Γιατί τα παίρνουν οι Γερμανοί, τα κάνουν με χρέο και δεν είναι επενδύσει στη Γερμανία. Γι' αυτό η Γερμανία έχει στι κακέ μακροπρόθεσμε οικονομικέ που την καθιστούν από τι πιο άγνωστε οικονομίε μακροπρόθεσμα στην Ευρώπη. Η αριστερά έχει αυτή τη στιγμή μπαίνει σε ένα ιστορικό καθήκον μετά. Από τη στιγμή που οι φιλελεύθερες δυνάμεις αυτή τη στιγμή οδηγούν ξανά στα πλάνα του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, στηριζόμενοι στον μετακλητισμό και στηριζόμενοι στην αντίληψη της σύγκρουσης των κρατών εθνών, γιατί τους βολεύει, και άρα πηγαίνουν κατευθείαν προς τη Λεπέν. Εντάξει, αλλά την κυρίω τη Λεπέν, τα αριστερά να είναι ένα καθήκον διεθνιστικό αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη γωνιά του κόσμου που είμαστε στην Ευρώπη, ότι η ακριβώς αυτή δεν είναι σύγκρουση των κρατών εθνών, αλλά είναι σύγκρουση του κοινωνικού ανταγωνισμού και σύγκρουση σε τελευταία βάση αυτού που θα λέγαμε. Κόσμο του κεφαλαίου, με κόσμο της εργασίας, να υπάρξει μια κοινή λύση με δεδομένο ότι υπάρχει αυτός ο παγκόσμιος ελευθερισμός πια καμία χώρα, πόλη, η Γερμανία λέγεται, η Γαλλία, δεν μπορεί να σταθεί. Θα είναι ένα καλλιδρόσκητο στο μέλλον των χρηματιστηριακών αγορών, στο παγκόσμιο σύστημα, να δημορφωθεί ένας ευρωπαϊκός χώρος που σε επίπεδο κοινωνικού μπορεί να σταθεί και να δημορφώσει λύσεις. Εντάξει, και να δοθεί μια λύση για όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Αυτό γιατί να αλλάξουμε, να μην πάρουμε, να μην παγιδευόμαστε στη θεωρητική συζήτηση του αντιπάλου, που καταλαβαίνει αυτή τη στιγμή ακριβώς για τον βολεύει. Ότι το πρόβλημα είναι η ανταγωνιστικότητα, οι εξαγωγές, οι εισαγωγές, δηλαδή περιορισμένα κομμάτια που θα καταλάβουν το σύνολο της οικονομίας. Το συνολικό πρόβλημα. Θα το δείτε μετά να αρχίσουμε να συζητάμε για το ποια είναι τα σημαντικά προβλήματα. Άρα, νομίζω ότι είναι μια αλλαγή οπτική που παρόλο την κυρία την προπαγάνδα των αναλυτών και των μέσων μαζική ενημέρωση, πρέπει να υπάρχει και στην αριστερά μια μετατόπιση ότι ω προ το κύριο πρόβλημα. Πρέπει να δούμε ποιο συνολικά νομίζω τα πράγματα να ξεκινήσουμε λίγο την παγίδα τη καταναλωτικότητα που πηγαίνουμε αρκετά και για να διαστούμε και την παγίδα του ανταγωνισμού. Αυτό είναι ένα νομίζω πάρα πολύ σοβαρό σημείο γιατί μας πάει σε ένα άλλο θέμα που έθεσε εμέσως ο Γιώργος Παπαδόπουλος που το κατάλαβα και είναι αρκετά σημαντικό. Ναι, και είναι αρκετά σημαντικό. Είναι το ζήτημα ότι που είναι έξω από την πρόταση την οποία έχουμε καταθέσει, ένα συμβαίνει προφανώς. Όταν συζητάμε για μια δημοκρατικοποίηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για μια πιο δημοκρατική Ευρώπη, όταν συζητάμε ότι θέλουμε να υπάρξει άλλο τύπο κοινωνική οργάνωση, κοινωνική πολιτική, οι οποίε θα διασφαλίζουν τα συμφέροντα τη μεγάλη πλειοψηφία. Σημαίνει το οποίο δεν είναι στην πρότασή μα, αλλά είναι μια συζήτηση που προφανώ η αριστερά θα ανοίξει. Δεν μπορεί να την ανοίξει. Όχι, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να υπάρχουν μια οικονομική κανόνε στην Ευρώπη. Δεν μπορεί σε μια χώρα που πρέπει 10% και σε μια άλλη χώρα να πληρώνει 10% οι επιχειρήσει. Αυτό φτιάχνει φαινόμενο του Λουξεμβούργου. Φτιάχνει φαινόμενο τη Όλη. Θα πρέπει να υπάρχουν ενία αντίληψη πιθανών για κοινωνικές πολιτικές. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει εν γέννη μια συμφωνία των λαών της Ευρώπης, ό,τι στη βάση που γίνεται αυτή τη στιγμή, στη βάση του Six Pack και του Pack, θα πρέπει να έχει κάνει μια συμφωνία των λαών της Ευρώπης και των εκπροσώπων τους, ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να δημιουργήσουν μια δημοκρατική Ευρώπη, που θα περιλαμβάνει προφανώς και μηχανισμούς αμοιβαιότητας ως προς τον έλεγχο. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει εδώ πέρα μια κυβέρνηση Σιμίτη ή Καραμανθή ή Παπανδρέου, που για να μην φορολογήσει τους πλουσίους, αυξάνει το χρέος, επειδή δεν θέλει να έρθει σε σύγκρουση με τις λαϊκές τάξεις και να μην διεκδοθεί, να ερχόμαστε το 2010 ακριβώς επειδή δεν φορολογήθηκαν ποτέ οι πλουσίοι στην Ελλάδα και να έχουμε χρέος 120%. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει ενωμένοι οι λαοί της Ευρώπης να το αντιμετωπίσουν με δημοκρατικό τρόπο σε εντελώς άλλη κατεύθυνση. Πρέπει να έχουμε επομένως κάτι γνώμη που είναι εκτός της πρότασης που πιάσαμε. Να αρχίσουμε να διερευνούμε τη δυνατότητα κοινού οράματος για την Ευρώπη που θα διασφαλίσει τα συμφέροντα του λαού. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία για το τρίτο πράγμα που πάνε πάρα πολύ οι σύντροφοι από την Ισπανία. Το οποίο είναι το εξής κατά τον τρόπο, και θα το μεταλάβουμε στην ιστορικότητά του, το Βασίλειο του Λουκόπολου δηλαδή. Με το Σέξτερ και τον έμπορο της Βενετίας, χρέος και καπιταλισμός, πάλι παρέα, μάλιστα το δεύτερο πράγμα του κεφαλαίου, είναι μια πολύ σημαντική φράση. Χωρίς την πίστη δεν υπάρχει καπιταλισμός. Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, λέει. Αν δεν υπήρχε πίστη, δεν θα υπήρχε καπιταλισμός. Άρα το χρέος είναι σύμφωνο με τον καπιταλισμό.
με ποιον τρόπο μπορούμε να πολεμήσουμε. Και το χρέο συνθήκεται με πολλούς τρόπους, όχι μόνο μέσω του δανείου. Οι σπον τιμές, δηλαδή οι τιμές στην αγορά, για πάρα πολλά λεπτά θα καθορίζονται σε χρηματιστήρια, καθορίζονται μέσα από το χρόνο στο τομέα. Άρα δηλαδή όλα τα φαινόμενα του συστήματος ιεράρχου και εξουσίας της καπιταλιστικής περνάνε μέσα από μηχανισμούς χρηματοδότησης, οι οποίοι είχαν ένα έκαθεν από το 1500-1600 και παίρνουν μια προσμορφές είτε στο 19ο αιώνα, είτε μετά το 1945 με τις κινησιανές ρυθμίσεις, είτε τώρα με τις συνόφιλες ελεύθερες. Αυτό όμως μας πάει στο εξής. Πώς αντιμετωπίζουμε λοιπόν τον καπιταλισμό, γιατί αυτό σημαίνει χρέος. Με ποιο τρόπο περιορίζεις τη δραστηριότητα και τη σχέση εξουσίας που δημιουργεί το χρέος. Προφανώς ένας μηχανισμός είναι η δημοκρατικοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ένας δεύτερος μηχανισμός πάρα πολύ βασικός, ο οποίος αφαιρεί τη βάση ακριβώς για αυτό το σύστημα εξουσίας, είναι η απορρομματικοποίηση των αγαθών. Να περιοριστεί ο χώρος παραγωγής εμπορευμάτων διαμέσου της ανάπτυξης, είτε κρατικών πολιτικών για ζητήματα όπως η ασφάλεια, η υγεία κτλ. Που γίνονται εμπορεύματα, είτε διαμέσου συνεταιριστικών λογικών που διευρύνουν τη συνεταιριστική παραγωγική βάση. Νομίζω στρατηγικό στόχο τη αριστερά, αν θέλει να περιορίσει τη δραστηριότητα των χρηματοπιστωτικών αγαθών, θα είναι η απορρομματικοποίηση, ο περιορισμό του χώρου που παράγονται εμπορεύματα, αλλά θα πρέπει να παράγονται με άλλα μερικά. Αυτά είναι το 21ο αιώνα. Το καταλαβαίνουμε να επιστρέψουμε σε μια κρατική παραγωγή αγαθών, η οποία δεν θα διαφέρει σε τίποτα από την γραφειοκρατική παραγωγή που μπορεί να κάνει μια πολυεθνική εταιρεία. Θα πρέπει να σκεφτούμε με ποιον τρόπο θα διευρύνουμε τη δημοκρατία, να βάλουμε τη δημοκρατία ακόμα και στην παραγωγή. Ευχαριστώ. Είναι προφανώς τεράστιες ερωτήσεις και θέσα πολύ τεχνικές ερωτήσεις λόγω της άποψης. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι μια συζήτηση που θα συνεχιστεί και μετά έχει κάνει τις ώρες της παρατηρήσεως. Πιο πολύ απολύτως, θα πω καταρχάς χαίρομαι που τοποθετούμε μετά τις δύο απόλυτες τοποθετήσεις, αλλά κυρίως μετά τις δύο τελευταίες που ήταν ένα πολιτικό στίγμα πολύ ισχυρό. Επιτρέψτε μου δύο πολύ βασικά πράγματα. Το πρώτο, πώς θα μπορούσαμε να κωδικοποιήσουμε το μήνυμα της σημερινής εκδήλωσης. Ο Σπύρος είπε και το επαναλάβαμε όλοι ότι είναι κούρεμα, χρέος, χωρίς κούρεμα, να προσθέσουμε και χωρίς λιτότητα. Και αυτή η προσθήκη είναι πολύ καθοριστική για να δείξει τα όρια της δικής μας πρότασης με τη συζήτηση η οποία πραγματοποιείται, ας πούμε, σε άλλα επίπεδα. Και υπάρχει ένα στρατηγικό θέμα, το οποίο συνδέεται λίγο με τα πολιτικά και πραγματικά στοιχεία που μπήκαν σε αυτή τη φάση της συζήτησης. Είναι όταν ως αριστερά εκπροσωπείς ή προσπαθείς να πετύχεις μία αλλαγή του συστήματος, πάντα κάπου θα προσκρούεις. Είναι, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε κάτι αυτονόητο. Έτσι. Η συζήτηση λοιπόν είναι με ποιους όρους και κάτω από ποιες πολιτικές και στρατηγικές θα υπερβείς τη φορά αυτή την πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αν πήγαινε κανείς και ρωτούσε, ας το δείτε την πρώτη του συστήματος, πώς το σύστημα, ας πούμε, κάνει που χωρίς και βήματα, έτσι. Αν πήγαινε κανείς το καλοκαίρι του 2006 και έλεγε, κοιτάξτε, σε δύο χρόνια θα καταρρεύσει η παγκόσμια οικονομία, θα μου λέγανε καλά τώρα, εντάξει. Ας πούμε, είσαι γραφικός, μας έχουν πει και άλλοι. Άμα πήγαινε το 2008 και ρωτούσε ότι το ενεργητικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάνει πανιδιαίτερη ζήμη από το 2008, έτσι. Μπορεί να μην το παραδέχονται, να χρησιμοποιούμε παραδόματα, αλλά αυτό πραγματικά γίνεται. Και έλεγε, κοιτάξτε, το ενεργητικό θα αυξηθεί κατά κάποια τρίση. Θα λέγατε, μα είναι δυνατόν. Οι συνθήκες όλες τα απαγορεύουν. Δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και όμως έγινε. Συνεπώς, το καθήκον της αριστεράς είναι να σκέφτεται με διαφορετικούς όρους να βάζει τα πολιτικά κρίτικα. Θα τελειώσουμε 30 δευτερόλεπτα με μια ιστορία. Στη δεκαετία του 19ου αιώνα, όταν πηγαίναν ας πούμε στις δικαριστές στο Μάντσεστερ ή σε διάφορες άλλες πόλεις της Μεγάλης Βρετανίας να ζητήσουν αυξήσεις, τους λέγανε, κοιτάξτε, αυξήσεις δεν μπορείτε να πάρετε. Γιατί θα σας πει ο Ντράγκη, ας πούμε ο αντίστοιχος υπεύθυνος, ας πούμε, ότι τα λεφτά που πάνε στους μισθούς είναι πολύ συγκεκριμένα. Άρα, αν σας δώσουμε αυξήσεις, κάποιοι θα μείνουν άνετοι. Άρα, αυτό είναι μάταιο, δεν γίνεται, αποδεχτεί το φυσικό νόμο της ιστορίας και τα σχετικά. Ας πούμε, με την πείρα και με το πλεονέκτημα της σύσταση ιστορικής γνώσης, μπορούμε να δούμε, ας πούμε, ότι όχι μόνο αυξήσεις και συνδικάτα και μαχητικοί αγώνες και πιο προωθημένα αιτήματα που μπορεί κανείς να έχει. Και καλό είναι να έχουμε αυτή την οραματική διάσταση στο μυαλό μας, διότι οι μάχες είναι μπροστά μας, οι μάχες έρχονται και η ιστορία δεν θα περιμένει αναγκαστικά την αριστερά. Έτσι. Οπότε θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να προσαρμοστούμε την δυνάμικη των καιρών αυτών.